Αποφασισμένος να προκαλέσει μακελιό, έφτασε στην Γλυφάδα 70χρονος Αιγύπτιος που εργαζόταν για λογαριασμό της εφοπλιστικής οικογένειας Καρνέση πριν απολυθεί. Προφανώς ήθελε να εκδικηθεί τα αφεντικά, γιατί φώναζε σε όλους να φύγουν, δεν ήθελε να χτυπήσει κάποιον άλλον από εμάς, μόνο τα αφεντικά και χτύπησε στοχευμένα αυτούς. Κραδένοντας μία καραμπίνα, ο Αιγύπτιος μπήκε στις εγκαταστάσεις από το υπόγειο πάρκινγκ, ενώ φτάνοντας στα γραφεία της διοίκησης άρχισε να θερίζει ζωές. Απευθυνόμενος στα στελέχη της εταιρείας, είπε ότι πήγε για να ξεκαθαρίσει λογαριασμούς. Εγώ άκουσα τους δύο πρώτους, πήγα προς τη σκάλα να δω τι γίνεται, είδα δύο παιδιά που κατέβαιναν, μου λένε είναι ο Άρης με όπλο και πυροβολή και φυσικά έτρεξα προς τα έξω στον κήπο και βγήκα από την πίσω πόρτα του γκαράζ. Από τα πυρά του έπεσαν νεκροί οι αδελφοί του, εφοπλιστή Σπύρου Καρνέση Μαρία, ο γαμπρός της και διευθύνων σύμβουλος της ναυτιλιακής εταιρείας Αντώνης Βλασάκης και ο πρώην καπετάνιος και υπάλληλος του λογιστηρίου Ηλίας Κουκουλάρης. Η έκνομη ενέργεια του δράστη είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και η ιδιοκτήτρια της εταιρείας. Οι περιγραφές των αυτοπτών μαρτύρων, τις οποίες μετέφερε συγκλονισμένος ο γαμπρός του Ηλία Κουκουλάρη, είναι ανατριχιαστικές για τον τρόπο με τον οποίο ο δράστης εκτέλεσε τον άνθρωπο που επιχείρησε να τον αφοπλίσει. Μπήκε ο κακοποιός μέσα στο γραφείο του γαμπρού της πλειοκτήτριας, ο κακοποιός. Έβγαλε την καραμπίνα να το σκοτώσει και ο πεθερός μου, ο καπετάνιος, ο Κουκουλάρης ο Ηλίας, πετάχτηκε να του πάρει την καραμπίνα και ο κακοποιός έβγαλε ένα πιστόλι και τον σκότωσε, τον χτύπησε πισόπλατα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρία Καρνέση δέχτηκε τα πυρά στο κεφάλι και στο στήθος. Ο γαμπρός της στο κεφάλι και ο καπετάνιος στο νόμο. Γι' αυτό και όπως φαίνεται, πρόλαβε να τηλεφωνήσει στην άμεση δράση καλώντας σε βοήθεια. Όμως, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, είχε χάσει τη ζωή του. Ο 70χρονος Αιγύπτιος ήταν υπάλληλος της οικογένειας για 36 χρόνια και πρόσφατα είχε απολυθεί. Κάτι που όπως φάνηκε δεν μπόρεσε να αποδεχτεί και αποφάσισε να πάρει εκδίκηση. Αμέσως μετά το αποτρόπαιο έγκλημα, επέστρεψε στο υπόγειο και έβαλε τέλος στη ζωή του. Με μια κοντόκανη καραμπίνα επαναληπτική και ένα ριβόλβερ. Εγώ τον είδα πάρα πολύ λίγο, αλλά είχα κλείσει την πόρτα γιατί φοβόμουν. Και τι κρατούσε? Καραμπίνα κρατούσε. Αλλά μετά έβγαλε και ριβόλβερ, από ό,τι μου είπαν τα παιδιά πάνω, το οποίο δεν το είδα. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, οι πρώτοι αστυνομικοί της άμεσης δράσης έφτασαν στην οδό Αρτεμισίου 2 λεπτά μετά την κλίση για το επεισόδιο. Αμέσως μετά, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος, έφτασε διαπραγματευτής της αστυνομίας και άνδρες των ΕΚΑΜ που απεγκλώβησαν υπαλλήλους πριν τελικά βρουν νεκρό το δράστη με τραύμα στο κεφάλι. Στο σημείο προσήλθε διαπραγματευτής της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και ομάδα ΕΚΑΜ, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση εντός των γραφείων της ναυτιλιακής εταιρείας, απεγκλωβίζοντας εργαζόμενους από την εταιρεία. Δύο ακόμη υπάλληλοι της εταιρείας διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπίου Βούλας, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς ήταν σε κατάσταση σοκ.